όμουσης των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης νύχτη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εκ τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Σήμερα που εορτάζουμε τη μνήμη των αποκαθιλωτών Ιωσήφ και Νικοδήμου και των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε την εορτή ως ημέρα των τολμηρών. Γιατί ετόλμησε ο Ιωσήφ να εμφανιστεί στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που ήταν εσταυρωμένος για το λυτρωμό του κόσμου. Θα μείνουν χωρίς τα ιδανικά μας. Το δεύτερο που ψηφίζει η κυβέρνηση και η πολιτεία μας είναι η πολεμική εναντίον της οικογενείας μας. Νόμοι και ψηφίσματα με έσχατον την ελεύθερη συμβίωση, λέει, των Ελλήνων. Μα όταν πάψει να υπάρχει οικογένεια, όταν πάψει να υπάρχει η πίστη, είναι δυνατόν να σταθεί ο λαός? Μας είπαν ότι εκπορεύονται όλα αυτά από την Ευρώπη. Κι όμως μας γέλασαν φοβερά. Γιατί η Ευρώπη μας λέει ότι κάθε σχετικό θέμα που είναι εσωτερικής φύσεως είναι αποκλειστικό των Ελλήνων, πληθυντών και πολιτών. Άρα λοιπόν μέχρι σήμερα ζούσαμε κάτω από μία απάτη. Πολλοί μας έταξαν φοβερά, αλλά μας πάσανε της ψυχής στα φτερά. Τώρα τι χρειάζεται από εμάς? Χρειάζεται η τόλμη και ταυτόχρονα και η αρετή για να μπορέσουμε να ζήσουμε τα ιδανικά της φυλής μας και να επαναφέρουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, στο πνεύμα και στον τρόπο που μας τον χάρισαν οι πατέρες μας και τα έργα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
ελεησόν. Ετι δεόμεθα υπερ μακαρίας μνήμης και ονείου αναπαύσεως, πάντοτον της ερής ημών αγώση, υπερ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένου και ελεηκού. Αθάνατος. Εκ μέρους του ελληνικού στρατού Στεφάνη καταθέτω ο διοικητής του Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης του Αιγαίου, αρχιστράτηγος κύριος Ιωάννης Ηλιόπουλος. Των αγωνιστών του 1821, Στεφάνη καταθέτει ο πρόεδρος του ομίλου του αγωνιστών του 1821, κύριος Κωνσταντίνος Πλακούντας. Σεβασμιότατοι, Άγιοι Πατέρες, στρατηγέ, κύριε αξιωματικοί και πλήθες των ολόκληρων δυνάμεων, κύριε Δήμαρχε της πόλεως, κύριε εκπρόσωποι των διοικητικών και αυτοδιοικητικών υπηρεσιών, ήρθαμε σήμερα από την Πάτρα, από το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο και το Σκοπευτικό Όμιλο Παραδοσιακών Όπλων, προσκυνητές σε αυτά τα Αγία Κόμματα. Περιβεβλημένη την ελληνική φορεσιά και ζωσμένη τα άρματα που σε άλλους καιρούς τον ίδιο επίβουλο πολέμησαν και νίκησαν. Ήθε να είμαστε όχι μόνο εικόνα και βρωτή που σε λίγο θα ακολουθήσει, αλλά και μίμηση σε αυτόν τον ανθρώπο. Ευχαριστώ. Εορτασμό της 193ης επετείου προσκυνήματος Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Παναγιά στο Χρυσοβίτσι. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα και να στείλω θερμό πατριωτικό χαιρετισμό στο Δήμο Τρίπολης, που σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας και το Σύλλογο Χρυσοβιτσιωτών πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν τη σημερινή εκδήλωση. Αν και πολλοί το επιθυμούσαν να είμαι κοντά σας στη σημαντική αυτή ημέρα, η εκδήλωσή σας δυστυχώς συμπίπτει με έκτακτο ταξίδι μου εκτός Ελλάδος. Μαζί με τον γέρο του Μωριά και με τους αμέτρητους ήρωες που μας χάσαν τη λευτεριά, ας θυμηθούμε και τη θρηλυκή οικογένεια των ιερέων του Χρυσοβιτσίου, που έδωσε 27 διαδοχικούς ιερείς από την άλωση της Καρίτινας το 1460 έως το 1993 και ιδιαίτερα τον πρόγονό μου Παπαδημήτρη Σταυρόπουλο, τον ιερέα του χωριού που όρκησε αρχιστράτηγο τον Κολοκοτρώνη και τον ακολούθησε ως πρωτοκαπετάνιος των Συγχωριανών του σε ολόκληρη την Επανάσταση. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση και ελπίζω σύντομα να μου δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτώ το ηρωικό Χρυσοβίτσι. Το Βέρβαινα και το Βαλτέτσι. Επάνω εκεί σε αυτό το μπαλκόνι, δύο σταυραϊτοί του γένους οραματίζονταν, σχεδίαζαν και αποφάσισαν πώς με μύδρους και πυρσούς θα κατακάψουν και θα εκδιώξουν και θα φανίσουν τη σκλαβιά που σκέπαζε τότε τον τόπο. Ο Θεός τους αξίωσε και τους ενδικαίωσε μαζί με την αϊπάρθενο Παναγία μας. Σήμερα αυτό το αλόνι το προσφέρω στο Σύλλογο των Χρυσοβιτσιωτών, των πατριωτών μου, και εύχομαι να θυμίζει έναν ιστορικών αλλά και ιερών, εξώστην έπαλξη πατριωτισμού, ελευθερίας, γενοφροσύνης και υψηλών οραματισμών. Αξιωματικού πέμπτης τάξης, δηλαδή του σταρματάρχη.
Τα Μητρώα του Παπαδημήτρη, μαζί με τον υπολείπων χρυσοπιτσιωτών αγωνιστών του 21, κοσμούν το μικρό μουσιακό χώρο που θα γενιάσουμε σε λίγο. Η μορφή του Παπαδημήτρη που ορκίζει το κολοκοτρόνι στην Παναγιά στο Χρυσοβίτσι την 28 Απριλίου 1821 ενέπνευσε τον ζωγράφο Διονύσιο Τσόκο να ζωγραφίσει τον ομώνυμο πίνακα το 1849, αντίγραφο του οποίου προσέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και κοσμεί το μουσείο μας. Στο σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινίας Κοινουρίας, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα 30 χρόνια αρχιερατείας, καθώς και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ισπανίας, Ηλίου, Αδρανών και Πετρουπόλεως και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Διαβλίας, που κοσμούν και τιμούν με την παρουσία τους στη σημερινή εκδήλωση, εκπροσωπείται η χωρία των 27 χρυσόπιστων ιερέων, αλλά και ολόκληρος ο ανώνυμος ιερός κλήρος της Ορθοδοξίας, που διακονεί αιώνες τώρα υπερπίστεως και πατρίδος. Εκπροσωπείται τόσο ο απλός παπάς, όπως ο Χρυσοπιτσιώτης Παπαδημήτρης, όσο και ο Ιεράρχης, όπως ο πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας και διοικητής του στρατοπέδου των Βερβαίνων, ο Μητροπολίτης Βρεστέγης Θεοδόρητος, ο καπετάν Δεσπότης, όπως τον αποκαλούσε ο Κολοκοτρώνης με τη χαρακτηριστική του φράση, «Καπετάν Δεσπότη, φύλαξον την θέση». Εκπροσωπείται ολόκληρη η Ορθοδοξία, η οποία κράτησε ζωντανό το γένος, διασώζοντας τα δύο βασικά του χαρακτηριστικά, τη γλώσσα και την πίστη. Η Ορθοδοξία, ο ζωογόνος εκείνος παράγοντας που κρατά ζωντανή την πνευματικότητα της παράδοσης και ταυτίζεται με τον Ελληνισμό από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη μία όμως χρήζει και η εκφραστική διατύπωση της πράξης της 28 Απριλίου 1821. Το γένος της επαρχίας Καρυτέλης, αυτοθελήτως διορίζει αρχιστράτηγων και κεφαλήν των στρατευμάτων, των γενναιότατων και υπέρμαχων του γένους καπετάν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη. Πρώτο έτος της ελευθερίας, Χρυσοβίτσι, 28 Απριλίου 1821. Φιλά την θέση της Αρκαδίας. Ο Σύλλογος Χρυσοπιτσιωτών για τα 30 χρόνια της αρχιερατείας του του δωρίζει ένα αντίγραφο επιστολής της Πελοποννησιακής Γερουσίας στην οποία πρόεδρος ήταν ο καπετάν Δεσπότης Μητροπολίτης Θεοδόρητος ευχόμενος πολλά τα έτη σου Δέσποτα. Απονομία μυστικού δώρου από το Σύλλογο Χρυσοπιτσιωτών τον αντιστράτηγο κύριε Ιωάννη Λιόπλο. Εδώ στο Χρυσοβίτσι δεν ορκίστηκε μόνο ο Κολοκοτρώνης, είχε και το στρατό που κατέρεε η επανάσταση και τα πάντα ήταν τραγικά στη χώρα. Ο Κολοκοτρώνης πάλι ήρθε εδώ και έστειλε μια διαταγή πεδίου μάχης όπως λέμε εμείς οι στρατιωτικοί, καλώντας τον Πλαπούτα, τον Παρά, τον Τσόκρη, τον Πετιμεζά και τους καλούσε να έρθουν όλοι εδώ να συναχθούν με τα στρατεύματά τους στο στρατόπεδο Χρυσοβιτσίου για να μαζευτούν και πανστρατιά να χτυπήσουν τον Σατράπη, τον Ιμπραήμ. Είναι μια συγκλονιστική διαταγή του Κολοκοτρώνη, υπογεγραμμένη
στις 19 Μαΐου 1826 εν στρατοπέδο Χρυσοβιτσίου. Στον στρατηγό που έχει την ευθύνη, που είναι στην πρώτη γραμμή και έχει την ευθύνη όλου του αρχιπελάγου στο νησιό του Αιγαίου, εμείς οι Χρυσοβιτσιώτες του δίνουμε αυτή τη διαταγή του πεδίου μάχης με την προτροπή «Στρατηγέ, φύλαξον τη θέση». Εγένεια. Η ευλογία του Θεού να στηρίζει τον Χρυσοβίτση και να μεγαλύνει τους Χρυσοβιτσιώτες. Στερέωσον Κύριε την εκκλησίαν, ειν εκτίσω το τιμίο σου αίματι. Μάλιστα, παιδιά, ωραία. Είναι τα μητρώα του Παπαδημήτρη Σταυρόπουλου, του παπά που όρκησε τον Κολοκοτρώνη αρχιστράτηγο. Ένας τρομερός παπάς, τρομερός παπάς. Καταγράφεται πλήρως όλη του η πολεμική δράση. Έχουμε βάλει και τα υπομνήματα με πλήρη την ιστορική διατύπωση. Και τον πίνακα τον δόρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η δισεγγονή του Παπαδημήτρη Σταυρόπουλου ήταν η γιαγιά του Υπουργού του Εθνικής Άμυνας, του κ. Αβραμόπουλου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο συμβολισμών για αυτή τη χώρα. Αυτή η οικογένεια παπάδων.